Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όλο θέμα θα το συζητήσουμε με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, τον κύριο Θεοπέμπτου. Καλησπέρα σας, κύριε Θεοπέμπτου. Καλησπέρα. Πόσο κοντά είναι η Κύπρος σε αυτή την αναβάθμιση ή πόσα βήματα ακόμη χρειαζόμαστε να κάνουμε για να προσεγγίσουμε τους στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Είμαστε πάρα πολύ πίσω, γιατί για να κάνεις μια ενεργειακή αναβάθμιση που χρειάζεται σε ενεργειακούς ελεκτές, δεν τους έχουμε εγκρίνει ποιοι θα είναι από το 2009. Δεν έχουμε εγκρίνει ακόμη ποιοι θα προσφέρονται σε ενεργειακές υπηρεσίες και δεν έχουμε σχέδια για συστήματα αναβάθμισης ενεργειακής των κτηρίων. Επομένως, σε αυτό το κομμάτι έχουμε πάρα πολύ δουλειά μας μπροστά μας να κάνουμε σε μια χώρα η οποία έχει προβλήματα με την ενέργεια και όπως πάντα, γιατί πολλοί το ξεχνούν, πρέπει να επιθυμίσουμε ότι η εξοικονόμηση είναι ο υπαριθμόν ένα θέμα ενέργειας που πρέπει να κοιτάζει κάποιος προτού κοιτάζει οτιδήποτε άλλο. Ποιος φέρει την ευθύνη για αυτή την καθυστέρηση? Ποιοι πρέπει να βάλουν μπρος τις μηχανές ουσιαστικά για να αρχίσουν να υλοποιούνται αυτές? Είναι θέμα συνεργασίας του ιδιωτικού τομέα μαζί με την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου. Και με τη βοήθεια της Βουλής και πολλών άλλων μπορούσαμε να τα προχωρήσουμε αυτά τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς έχουμε μείνει πίσω σε ό,τι αφορά. Μιλούμε την αναβάθμιση, την ενεργειακή, κτηρίων τα οποία ήδη υπάρχουν. Τι σημαίνει σε χρήμα αυτή η ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και σε θέσεις εργασίας? Αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Να πω ότι αυτό θεωρείται το πρώτο θέμα το οποίο κάνουν στην Ευρώπη όλοι για αντιμετώπιση της ανεργίας. Γιατί όταν κάνεις αναβάθμιση ενεργειακή ενός κτηρίου, έρχονται χαμηλά αμοιβόμενοι και εργάζονται μέσα, μεσαίες επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις, τεχνίτες, όλα αυτά τα άτομα τα οποία έχει πλήξει η κρίση. Όταν κάνεις τέτοια έργα, το 30% περίπου εξοικονόμηση ενέργειας είναι έναν συνηθισμένο ποσοστό. Και άμα το δούμε σε λεφτά, αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα σε λεφτά, γιατί έχει σχέδιο ο κέρδος των λεφτών, αλλά είναι κέρδος και για την ενέργεια, αν επαναλαμβάνω. Στα δημόσια κτίρια, ποια είναι η κατανάλωση και τι θα αλλάξει με τα νέα δεδομένα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Η νέα πρόταση που υπάρχει τώρα, που έχει δοθεί η δημοσιότητα τώρα, προβλέπει ότι τα δημόσια κτίρια πρέπει κάθε χρόνο να αναβαθμίζουν ενεργειακά 3% των κτιρίων τους. Να πω ότι στην Κύπρο έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τα κτίρια. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Βεβαίως. Όταν κοιτάξει κάποιος τους προϋπολογισμούς του κράτους για το 2012, θα δείτε ότι όλες οι υπηρεσίες που στεγάζονται, για παράδειγμα, στο Υπουργείο Οικονομικών, όταν προσθέσεις τους αριθμούς για ηλεκτρισμών και πετρέλαιο, το κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών στοιχίζει 1,4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο πετρέλαιο και ηλεκτρισμού. Ενώ με αυτή την ενεργειακή αναβάθμιση το κόστος θα πάει? Θα μειωθεί τουλάχιστον με τους πιο απλούς αριθμούς, κάτω από 400.000 ευρώ μείωση το χρόνο, με το τύπο του 30% περίπου εξοικονόμηση. Άρα πολλά πρέπει να γίνουν, κύριε Θεοπέμπτου, για το καλό των καταναλωτών και το καλό της τσέπης όλων. Και το καλό της οικονομίας, γιατί επαναλαμβάνω, σίγουρα, η αναβάθμιση αυτή το κτηρίο θα μας δώσει δουλειές στον κόσμο. Όλο του κόσμου. Ανθρώπους τους οποίους έχει πλήξει η κρίση.